Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο Λιοπέτρη για να παρουσιάσουμε μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης από τη μια, αλλά την ίδια ώρα και έναν παράλληλο Γολγοθά μιας οικογένειας. Πρωταγωνιστές, ο Οσμάν, η Σωτηρούλα και τα δύο τους παιδιά. Δύο παιδιά χωρίς ταυτότητα, που στην ουσία δεν υπάρχουν για την Κυπριακή Δημοκρατία, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Θέλω να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Εσείς είστε από το Λιοπέτρη, έτσι. Ναι. Πώς ήταν τα πρώτα σας έτσι, χρόνια που θυμάστε ως παιδί, πώς μεγαλώσατε, εύκολα, δύσκολα? Εντάξει, μεγαλώσαμε μας δύσκολα οι γονείς μας, διότι ήταν φτωχά πλάσματα. Δεν είχαν ούτε περιουσίες, ούτε τίποτε. Ό,τι έκαναν τα μεταθήκια τους σέρκα. Δούλεψαν πολλά σκληρά για να χτίσουν και το σπίτι τους και για να μας μεγαλώσουν και μέναν και την δίδυμη αδερφή μου. Αλλά δόξα σε ο Θεός, μεγαλώσαν μας, παντρέψαν μας. Είμαστε μια χαρά. Πώς σας μεγαλώσα για το κομμάτι της θρησκείας, το κομμάτι των Τουρκοκυπρίων, τι θυμάσαι, σας φανάτιζα, σας θεωρούσαν ότι πρέπει να αγαπούμε όλον τον κόσμο, πώς ήταν? Όχι, ποτέ τους εμάς φανάτισα για κάτι. Εντάξει, μεγαλώσαμε με ηθικές αξίες για το χριστιανισμό. Μεγαλώσαμε με αγάπη για τη θρησκεία μας. Είμαστε πάντα, ας πούμε, χριστιανοί με την εκκλησία μας, με τα πιστεύω μας, τα πάντα. Αλλά όσο για, ας πούμε, για τους Τουρκοκύπριους, εντάξει, όσο και να πεις, πάντα είχαμε, όλοι πάντα έχουμε κάποιο φανατισμό μέσα μας. Και εγώ δεν το κρύβω, είχα και εγώ κάποιο φανατισμό μέσα μου. Αλλά σε κάποια στιγμή άλλαξε τούτο. Ναι. Όταν ήσουν πιο νεαρή, ας πούμε, κοπέλα, ναι, και σου έλεγε κάποιος, σε ρωτούσε, θα παντρευόσουν ποτέ έναν Τουρκοκύπριο, τότε θα το απαντούσες αρνητικά? Πιστεύω ναι. 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 Αλλά η ζωή απέδειξε ότι ναι, δεν υπάρχει κάτι ναι, δεδομένο. Ναι, ναι. Μεγάλωσες με τι ασχοληθήκες στη ζωή σου? Βασικά, εγώ δέκιωσα λύκειο και σπούδασα και σε κολέγιο γραμματιακές σπουδές. Αλλά δυστυχώς δεν βρα κάτι στη δουλειά μου. Μέχρι πριν 2 χρόνια δούλευκα συνέχεια τις δουλειές της merchandiser. Αλλά πριν 2 χρόνια χάσα τη δουλειά μου. Λόγω κορονοϊού, ναι. Μάλιστα. Τώρα έχει 2 χρόνια, είμαι άνεργη. Και ο σύζυγος πώς ήρθε στη ζωή σου, πώς τον εγνώρισες? Ο σύζυγος μου, πριν να αρχίσω τη δουλειά το merchandiser, δούλευα σε ένα ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα Άννα. Μέσα στο σουβενίρ του ξενοδοχείου, ο άντρας μου είναι ηλεκτρολόγος. Και έκανα ανακαίνιση το ξενοδοχείο, τα ηλεκτρικά. Εγώ δούλευα στο σουβενίρ, ο άντρας μου έκαμε τα ηλεκτρικά και γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε σαν φίλοι, τελικά καταλήξαμε και παντρευτήκαμε. Τότε όταν διαπίστωσες ότι δεν ήταν Ελληνοκύπριος, ναι, τι συναισθήματα είχες, τι κουβέντες λέγατε σε εκείνο το στάδιο της πρώτης γνωριμίας μεταξύ σας? Εντάξει, στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, δεν το θεωρήσα ότι ήταν να πάει έτσι σοβαρά. Μιλούσαμε, ας πούμε, τα κανονικά πράγματα. Γεια σου, τι κάνεις, τούν τα πράγματα. Ύστερα, ας πούμε, εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω. Θέλω πρώτα να σε γνωρίσουμε, να μας πεις λίγα λόγια για σένα, για τα παιδικά σου χρόνια. Γεννήθηκα Βαρώση. Στο Βαρώση. Ναι. Οι γονείς σου?
μάνα μου που σταυρογόνω. Που τη σταυρογόνω. Ναι. Και ο γύρις μου από Τουρκία, Μερσίνα. Από τη Μερσίνα. Ναι. Άρα ο πατέρας σου ήρθε μετά το 1974. Μετά από 1974-1976 που ήρθε. Γνώρισε τη μητέρα σου. Μάλιστα, ναι. Και ήρθες και εσύ στον κόσμο. Ναι. Πότε γεννήθηκες εσύ, μου είπες. 1977. 1977. Ναι. Πώς ήταν τα χρόνια τα παιδικά σου, εύκολα, δύσκολα, πώς σε μεγάλωσες. Εντάξει, ήταν ευκολία, αν ήταν δυσκολία. Ναι. Έζησες καλά χρόνια. Ναι, μια χαρά. Οι γονείς σου τι σου έλεγαν για τους Ελληνοκυπρίους τότε. Εντάξει, ναι, πολλά πράγματα ξέραμε που ήταν μια στέμιτσι. Ναι, δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Μετά που μεγάλωσες... μετά που επιέμενε στρατό. Α, έκαμες και στρατό, ναι, κανονικά. Ναι, μάλιστα. Και τι έλεγαν, φαντάζεσαι ποτέ ότι κάποτε ήταν να παντρευτείς Ελληνοκύπρια. Αλήθεια, έλα. Ήθελες. Ναι, που είδα μητσής που άκουσα μια φορά μέσα στη τηλεόραση. Και έλα, και βρήκαμε μαζί γυναίκα μου. Α, έβλεπες που ήσουν μικρός στη τηλεόραση. Ναι, είχε ένας που παντρεύτηκε. Ένα Τουρκοκυπρίο και μαζί, Ελληνοκύπριο. Α, και είδες το στις ειδήσεις. Ναι, ναι. Και ήθελες, ας πούμε, έτσι. Δεν πήγε μέσα στην νου μου και εμένα την τέτοια. Αλλά δεν το ήξερες ότι ήταν να γίνει. Όχι, δεν ήξερα. Και ποδά πώς ευρεθήκες πρώτη φορά. Δουλεύκα ηλεκτρολό Αγιάν Νάπα, μια ξενοχείο. Και ένα καμού λεύκεν και με ήδη ξενοχείο. Και βρέκαμε και με. Εσύ έμενες από εκεί, αλλά έρχοσου δουλειά ναι, 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 από ναι, εδώ. Ναι, έρχομαι από εδώ. Όπως συμβαίνει και με πολλούς άλλους ναι, Τουρκοκυπρίους. Ναι, ναι, μάλιστα, ακόμα ναι. Και σήμερα έχει πολλούς ναι, ναι, που έχει πολλούς, ναι. Και δούλευες σε εκείνο το ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα. Ναι. Και είδες τη Σωτηρούλα. Ναι. Τι έγινε εκεί. Εντάξει, βρήκαμε και με, αγάπησα του πολλά και έγινε η ίδια. Ναι. Και σιγά σιγά παντρεύτηκα. Πώς το βίωνες τότε που ένιωθες ότι είχες αποκτήσει κάποια συναισθήματα πέραν από μια φιλία για έναν άνθρωπο όπως ο Οσμάν. Εντάξει, ξέραμε το και δύο ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ δύσκολο δρόμο. Ναι. Και ότι είχαμε εκτός που δύσκολο δρόμο και πολλά προβλήματα. Το ήξερες. Ναι, ξέραμε ότι είχαμε να τραβήσουμε γολγοθάν μπροστά μας. Και έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Άρα το συζητήσατε τότε. Ναι. Ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά θα είναι δύσκολος ο δρόμος. Όταν μου ζήτησε ο Σμάν να αργωνιαστούμε, είπα το εγώ ότι το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Διότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Διότι ξέρουμε το ότι δεν είναι εύκολο πράγμα μια Ελληνοκύπρια ή το αντίθετο να ζήσεις με κάποιον Τουρκοκύπριο. Λαλή μου να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Άμα να αγαπούμε ο ένας τον άλλο, να το περάσουμε. Έτσι σας είπα. Ναι. Και αποφασίσαμε να μιλήσω εγώ το γονιό μου, γιατί ο Οσμάν μίλησε ήδη το γονιό του. Είναι σκέφτεσαι λίγο τι θα έλεγε ο κόσμος και λοιπά, οι γονείς σας. Εντάξει, γονιό μου δεν έλεγε μου τίποτε. Έλεγε μου μόνο η γυναίκα μου, που έλεγε πολλούς κόσμος. Εφότσασαν του τα μίσου μου μετά που να παντρευτούμε τα χαναφιού να φύγω μόνος του. Α, έτσι της έλεγα. Έτσι έλεγα του. Έλεγαν της, σου πω εγώ τι της έλεγα. Έλεγαν της ότι να σε πάρει και να πιέει την ταυτότητα και να φύγει. Έτσι. Κάπως έτσι. Κάτι έτσι πρέπει. Ναι. Εσύ όμως αγαπούσες τον άνθρωπο. Ναι. Τι είπες στους γονείς σου τότε για τη Σωτηρούλα. Τι τους είπες. Είπα το αγαπώ του. Μια Κύπρια. Ναι. Και τι σου είπα. Εντάξει, δεν είπε μου κάτι.
Δεν δυσκολεύτηκαν, ναι. Εδεχτήκαν την καλά. Ναι. Η μάμμα του είπε ότι γιέ μου, αν είσαι εσύ ευτυχισμένος και να περνάς καλά, εγώ δεν θα πω πρόβλημα στην ευτυχία σου. Που για μένα και ήταν πάνω σου. Πάνω μου το θέμα, να μιλήσω εγώ με τους γονιούς μου. Φοβόσουν τότε να το κάνεις? Όχι εφοβούμουν, αλλά που τη μια ήταν σαν λύπη, πώς να το εξηγήσω, ας πούμε. Και χαρά και φόβο, και λύπη μαζί. Ναι, ναι, ανάμειχτα συναισθήματα. Δεν ήξερα πώς να τους το πω, γιατί να τους κάνω έτσι πράγμα, να σκέφτομαι, αλλά που δεν έλεγα, αφού εγκαρδιά, δεν τέλωσα να το κάνω τώρα, αφού εσύ δίκαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Επλήγωσα τους, αλλά δεν μπόρεσα να κάνω κάτι άλλο. Τι θυμάσαι όταν τους το ανακοίνωσες? Ναι, θυμούμαι η μάμμα μου, ας πούμε, πήραν το λίγο να στραβά. Έκλαιε, να παρεκάλεσε με να το σκεφτώ λίγο, ας πούμε. Λαλώ της, μάμμα, έχω κάτι να σκεφτώ, η αποφάση μου τούτη είναι, θα αλλάξει. Λαλή μου για μένα, να σκέφτομαι το 2 εβδομάδες ακόμα. Λέω ότι εντάξει, για χάρη σου να το σκεφτώ, αλλά λέω σε το που τα δωρώ ότι θα αλλάξει κάτι. Ο παπάς μου δεν είπε κάτι, διότι πάντα εγώ πριν, άμα μιλούσαμε για Τουρκοκύπρου και ξέρω εγώ, πάντα εγώ εναντιόν νόμο, να, ενώ τελευταία τίποτα δεν έλαλω. Και υποψιάστηκε το, τίποτα δεν είπε. Ύστερα από 2 εβδομάδες, ξαναρώτησε μία μάμμα μου. Ρώτησε, μάμμα, εν άλλαξα γνώμη, αφού είπα σου ότι να μείνω το ίδιο. Λάλη μου, εντάξει, η ζωή δική σου, θα σου πω εγώ να μου να κάνεις, αφού πήρες την απόφαση σου, έρχεται ο νόος μας, σπίτι μου, ας πούμε, ευκαιρνάμε μαζί, εν κατέβαινε κάτω όμως, γιατί η μάμμα μου ήταν λίγο ψυχρή, μια νύχτα, εγώ δεν ήμουν έτοιμη ακόμα να βγω έξω. Σε κάποια φάση να άκουσα ομιλίες, ξέρω εγώ, κοιτάζω από το παράθυρο, να βλέπω τη μάμμα μου, μίλαν με τον Οσμάν. Και μετά ο Οσμάν κατεβαίνει κάτω και έρχεται και κάτσε έξω από την βεράντα, ήταν καλοκαίρι. Τέκειωσα εγώ και έφυγε έξω, αλλά τους ήταν που γεννήσκεται εδώ μέσα. Ελαλή μου, πήγα και είπα του Οσμάν να κατεβεί κάτω να κάνω καφέ να πιούμε. Άρα έσπασε. Ναι. Που γίνει την ημέρα, ας πούμε, έσπασε ο πάγος και ήταν όλα μια χαρά. Εσύ τους γονείς του Οσμάν πότε τους γνώρισες? Εγώ τους γονείς του Οσμάν, ο Οσμάν ήθελε που νωρίς να με πάρει να μου τους γνωρίσει. Αλλά εγώ ντρεπόμουν. Λέω, εντάξει, έλα να πάμε έναν περίπατο. Εν τω μεταξύ είναι το κρύβο που την πρώτη φορά που εγώ πια στα κατεχόμενα μαζί με τον Οσμάν. Δεν ξαναπήγα πριν. Α, ήταν η πρώτη σου φορά. Ναι, ναι. Α, ήσουν και από εκείνους τους ανθρώπους που λέγανε, εγώ δεν πάω στα κατεχόμενα. Ελαλούσα μου να με πάρω, δεν πιένα. Λέω, τους δεν παίρνω εγώ πως γεία. Μάλιστα. Την πρώτη φορά που ήταν να με πάρει ο Οσμάν, μόλις κοντέψαμε κοντά στο δόφραγμα και είδα τις σημαίες τις τουρκοκυπριακές που ανεμίζαν, πιέμαι ένας φόβος, Παναγία με λαλό που μέσα μου, ένα που κάνω τώρα, πού πάω, αν πάω πως είσαι κάνω μου τίποτε, εφοήθηκα πάρα πολλά. Ύστερα επέρασα, ας πούμε, και επήρε με στη μάμμα του, περίπεξε με και πήρε με στη μάμμα του. Λέω του, πού εμπού με πήρες τώρα, δηλαδή μου έφρασα στη μάμμα μου. Λέω του, αφού σου είπα, με φέρεις άλλη ημέρα και αν τρέπω, μένει με έτοιμη. Λέει μου, ήρθαμε τώρα και καρτέρωσα με η μάμμα του και ο παπάς του και ας πούμε, κατέβηκαν, ήρθαν με αγκαγιές να με φιλήσουν, να με ξέρω εγώ, καλοδεχτήκαν με πολλά. Μιλούσα μου, πολλά καλά πλάσματα είναι, πολλά, ας πούμε, αγαπούμε πάρα πολλά, εκτιμούμε πάρα πολλά, έχουμε πάρα πολλά ψηλά.
Δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Σου έδειξαν αγάπη ναι, από ναι, την αρχή. Ναι, ναι, τώρα, ως τώρα, ας πούμε, ό,τι θέλω, ας πούμε, και πάντα ο πεθερός μου, λαλή μου, είσαι καλύτερη μου νύφια. Έτσι ναι, έχουμε πάρα πολλά ψηλά. Αγαπούμε και δείχνουμε το. Κάτι σημαντικό, το οποίο θα ναι, το βρούμε και στην πορεία, ναι. Είναι ότι η μητέρα του Οσμά είναι Τουρκοκύπρια και ο πατέρας του είναι εκ Τουρκίας, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Που είχε έρθει πότε στην Κύπρο. Το 76. Επήρες τη να του γνωρίσουν, ναι, ναι. Αλλά γέλασες της. Γέλασα το. Την πρώτη φορά. Εντάξει, δεν ήξερα, έκανα το surprise. Έκπληξη. Ναι. Και μετά ήταν και η πρώτη φορά που πήγαινε ναι. Υπό τη Σωτηρούλα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι θυμάσαι εκείνες μέρες, τι σου έλεγε που περνούσετε εδώ το φράγμα. Είπα το τώρα να πάμε περίπατο. Ναι. Και μόλις εγκόντεψε ένα σώμα. Ναι, Έλεν. Να κατεβαίνει αυτή εδώ. Ύστερα γίνει το μάνα μου, κύριε μου, έλα να κάνω. Και κατέβηκαν. Και όλα πήγαν καλά. Ναι, όλα πήγαν μια χαρά. Άρα, σε τελική ανάλυση, αποδέχθηκαν και οι γονείς σου και οι γονείς του ναι. Και τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Ναι. Η κοινωνία πώς συμπεριφέρθηκε τότε. Η κοινωνία συμπεριφέρθηκε πάρα πολλά άσχημα. Μιλούσαν πάρα πολλά. Έκαναν πάρα πολλές πράξεις. Δηλαδή, τι έκαναν. Ελαλούσαν, επίσης και πιάνε τον Τούρκο. Ένιξαν άλλους άντρες και επίσης και πιάνε τον Τούρκο. Και γενικά και με άλλα πράγματα, ας πούμε, έκαναν μας προβλήματα. Και που θέλα οικόπεδο. Δυσκολεύτηκαν πολλά να μας δώσουν σύνα. Λόγω του ότι ήταν Τουρκοκυπρίος ο Οσμάν. Ήφραγαν πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Είπα σου και στο γάμο μου, πολλοί ένιρτασε γιατί ήταν Τουρκοκύπριος. Και ας πούμε, τα άτομα που ήταν φίλοι μου, στενοί μου φίλοι, άτομα που πήγαν στους γάμους τους, άτομα που ο παπάς μου πήγαινε στους γάμους τους, που έχανε ένα. Δεν έχανε ο παπάς μου γάμο. Και δεν ήρθαν στο γάμο μου γιατί ήταν Τουρκοκύπριος ο άντρας μου. Αυτό σε πλήγωσε. Πλήγωσε με, ναι, πάρα πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Μετά αναγωνιαστήκετε, παντρευτήκετε. Ναι, ναι. Και ήρθες μόνιμα από τα φαντάζομαι. Ναι. Πότε ήρθες μόνιμα. Το 2005. Το 2005. Ναι. Άρα από το 2005 ζεις μόνιμα από εδώ. Ναι, ναι. Και έγιναν οι αραβώνες, ο γάμος ναι. Κλπ. Εσείς αποβάλατε οτιδήποτε ναι, αν ναι. Και σας πλήγωσαν, προχωρήσατε τη ζωή σας. Ναι. Πώς κύλησαν τα επόμενα χρόνια μετά τον γάμο. Εντάξει, που για μένα είπαμε, ας πούμε, να προσπαθήσουμε να με βάλουμε υπόψη μας και να, ας πούμε, να χωνούμαστε. Αλλά είχαμε το θέμα να... Ένα διούσαν ταυτότητα του Οσμάν. Είχαμε το πρόβλημα. Τρέχαμε συνέχεια να δώκουν ταυτότητα του Οσμάν. Προσπαθούσαμε, επαίρναμε συνέχεια η Λευκοσία, γεμόναμε χαρτιά. Κάμναμε ένα σωρό διαδικασίες. Ταυτότητα τίποτε. Επαίρναν ένα χρόνο, επαίρναν δύο χρόνια, επαίρναν τρία χρόνια, τίποτε. Είχαμε προβλήματα στη δουλειά. Όχι με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, όχι με πολλά προβλήματα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο. Εν έμεινε πέτρα, ας πούμε, που την ετάραξα που λαλούμενη στα Κυπριακά. Τίποτα δεν έγινε σχεδόν. Τι σας απαντούσαν, για ποιος ήταν ο λόγος. Πάντα, ας πούμε, που παίρναμε και ο λόγος, πάντα ήταν, βρίσκαν, και με που ήταν πρώτη η αίτησή του, βρίσκεται τελευταία. Στο τέλος, πώς τα καταφέραμε, ας πούμε, και έπιαν την ταυτότητα ο Οσμάν το 2015. Μετά από πολλή προσπάθεια. Ναι, ναι. Αλλά ελαλούσαν του
Εντάλλως τα κατάφερες και πιάσεις την ταυτότητα εσού. Εσού αποκλείεται να πιάνεις ταυτότητα. Αυτό το έλεγα γιατί ο πατέρας του ήταν από την Τουρκία και μόνο η μητέρα ήταν Τουρκοκυπρία. Μπορεί. Και αποφάσισες μια μέρα να πιάσεις ταυτότητα. Ναι. Δυσκολεύτηκες. Δυσκολεύτηκα πολλά. Τι θυμάσαι, τι έγινε του. Μόλις άνοιξαν πόρτες, περίπου μετά από 2 χρόνια νομίζω που ξεκίνησα πρώτα φορά. Όπως εμένα σαν γύρι μου που, γύρι μου που Τουρκία και η μάνα μου Τουρκοκύπριο, έδιαν του άρκη. Τους άλλους. Άλλους. Ναι. Μόλις άρχεψε εσάζα το χαρκιά μου, σταμάτησε το τζιντετζόρο. Και έμεινε χαρκιά μου μέσα. Ύστερα βάλαμε και κάποιου τάχα και είπα μας ξανά έλε να σάσουμε. Ξανά να κάνετε χαρκιά. Ναι, ξανά. Μπορεί να σάσουμε 15 φορές. Κάνετε αιτήσεις, ναι, χάνονταν τα χαρτιά ξανά. Ναι. Γιατί έγινε το πράγμα, πιστεύεις, αποφασίσαν ότι δεν ήθελαν να δίνουν. Νομίζω. Ναι, για πολιτικούς λόγους, πρέπει. Φαντάζομαι. Ναι. Όμως τελικά κατάφερες. Τελικά κατάφερα. Ύστερα αρχιευκούς σιγά σιγά περνούν, ησυχάζει λίγο καιρό και αρχιευκούν άλλα προβλήματα. Ναι, τα παιδιά πότε γεννήθηκαν, έχετε δύο παιδιά, ναι, σωστά, ναι. Πώς τα λένε. Ο Χρήστος που είναι ο πρώτος μου 12 χρονών γεννήθηκε το 2009 και η Θέκλια Γιασεμίνα, 9 χρονών, γεννήθηκε το Γενάρη του 2012. Του 12. Ναι. Και ο Οσμάν πότε πήρε την ταυτότητα. Το 15. Άρα γεννήθηκαν τα παιδιά πριν ο Οσμάν πάρει την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όταν ήρθαν στον κόσμο τα παιδιά σας, πώς ήταν η ζωή σας, μπήκε σε έναν δρόμο τουλάχιστον ευτυχίας κλπ. Ναι, ήταν... Τι ήταν καιρό, είμαστε πολλά, ας πούμε, είμαστε ευτυχισμένοι, ήταν όλα μια χαρά. Δεν είχαμε, ας πούμε, πρόβλημα, εκτός που, ας πούμε, τα συνηθισμένα τα προβλήματα. Που έχει κάθε οικογένεια. Ναι, ναι. Πώς νιώσατε όταν ήρθε το πρώτο παιδί στον κόσμο. Πολλά ευτυχισμένα, σίγουρα. Ναι. Όπως κάθε γονιός που νιώθει άμα έρθει το μωρό του στον κόσμο. Ναι. Ευτυχία. Και τα παιδιά μεγάλωνα στη συνέχεια. Να ρωτήσω κάτι, τα μωρά έχουν βαφτιστεί. Ναι, ναι. Χριστιανοί. Ναι. Ακολουθώντας. Ναι. Η θρησκεία της μητέρας. Ναι. Λοιπόν, να μου πεις το όνομα σου πρώτα. Χρήστος. Χρήστο μου, πόσο χρόνο είσαι? 12 χρόνια. Σε τι τάξη πάεις? Πάω στην ΕΡΤ. Να μου πεις λίγο τα ενδιαφέροντα σου, τι σου αρέσει να κάνεις. Αρέσκει μου πάρα πολλά να παίζω ποδοσφαίρο. Το ποδοσφαίρο. Ναι. Να γίνεις ποδοσφαιριστής δηλαδή, άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Δεν ξέρω, ώστερα δεν ξέρω. Α. Και τι θέση παίζεις στο ποδοσφαίρο συνήθως? Συνήθως παίζω άμυνα και επίθεση. Α, και τις δυο θέσεις. Ναι. Τι σου αρέσκει να παίζεις παραπάνω? Παραπάνω αρέσκει μου επίθεση. Α, για να βάλεις και γκολ, ναι. Ναι. Και είσαι σε ομάδα, δάμε, στην περιοχή. Ναι. Μπράβο. Και τι σου αρέσκει που το ποδοσφαίρο, τι εντυπώ που σε κάνει να σου αρέσκει το άθλημα? Αρέσκει μου επειδή μαθαίνεις, γυμνάζεσαι και είναι ωραίο πράγμα. Μάλιστα. Για να ασχολείσαι. Θέλω να μου πεις το όνομα σου. Λέμε Θέκλια. Θέκλια. Και πόσο χρόνο είσαι, Θέκλια μου? 9. 9. Τι τάξη πάεις? Τετάρτη. Τετάρτη δημοτικού. Ναι. Αρέσει σου το σχολείο? Ναι. Τι σου αρέσει και πάω μαθήματα? Αρέσκω μου πάρα πολλά μαθήματα. Όπως?
Πες μου, έναν αγαπημένο σου. Παραπάνω αρέσκει μου γυμναστική. Και εμένα αρέσκει μου γυμναστική στο σχολείο. Θέλω να μου πεις λίγο κάποια λόγια για το τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Γιατί κάτι ακούσαμε. Πριν να μεγαλώσω θέλω να γίνω κτηνίατρος ζώων. Ναι, γιατί αρέσουν σου τα ζώα. Ναι. Τα δύο σκυλάκια δικά σου. Ναι. Πώς τα λένε. Το ένα το μικρό λαλούν το Μπέλα και την άλλη τη μεγάλη λαλούν τη Μίλη. Μπέλα και Μίλη. Ναι. Η Μπέλα είναι κόρη της Μίλη. Ναι. Θέλω να πεις λίγο για την οικογένειά σου, λίγα λόγια. Για τον παπά, τη μάμα. Πώς είναι ως γονείς. Είναι καλά. Αγαπώ τους. Κάνουν μας πολλά πράγματα. Ναι. Ναι. Και βοηθούς σας και στηρίζουν σας. Ναι. Μπράβο. Ο αδερφός σου. Και εκείνος καλά. Καλός. Ναι. Πάτε τα καλά ή μαλώνετε ζωή. Κάποιες φορές μαλώνουμε. Αλλά αγαπάς το, ναι. Στη συνέχεια, όταν πήρεν την ταυτότητα Νόσμαν, εσείς είχατε ήδη ξεκινήσει διαδικασίες και για τα δύο παιδιά. Εμείς, όταν πήρεν την ταυτότητα Νόσμαν, λίγο μετά ξεκινήσαμε, ναι. Όμως, βρίσκαν μας πρόβλημα ότι τα μωρά δεν μπορούν να πιάσουν ταυτότητα γιατί ο παπάς, γεννηθήκαν πριν να πιάσει ο παπάς τους ταυτότητα. Αυτό σας έλεγα. Ναι. Και λαλού μου, αν τώρα παράδειγμα μείνω εγώ έγκυος τώρα, που να αποκτήσω το μωρό, μόνο μιας πιάνει ταυτότητα. Επειδή ο παπάς το έχει ταυτότητα. Άρα αν κάνεις τώρα έναν παιδί, αυτόν αυτόματα... Μόνο μιας πιάνει ταυτότητα, ναι, γιατί έχει ο παπάς το ταυτότητα. Αλλά τα δύο παιδιά... Ενώ τα άλλα τα δύο μωρά, ο Χριστός και η Θέκλια, δεν μπορούν να πιάσουν την ταυτότητα, γιατί ο παπάς του στον καιρό που τα έκαμα, δεν είχε την ταυτότητα. Άρα είναι δύο παιδιά χωρίς ταυτότητα. Ναι. Μάλιστα. Πουλά που υπάρχουν τα δύο μωρά. Δεν υπάρχουν για την Κυπριακή Δημοκρατία τα παιδιά. Θα μου πείτε στη συνέχεια με ποιους τρόπους το αντιμετωπίζετε αυτό, που το βρίσκεται μπροστά σας. Τα παιδιά πώς μεγάλωσαν στο δικό τους κύκλο για το κομμάτι του ότι είχαν έναν πατέρα Τουρκοκύπριο και μια μητέρα Ελληνοκυπριά. Εβίωσαν καθόλου δυσκολίες τα ίδια. Εννοείς bullying έτσι πράγματα, ναι. Είχαμε πολλές φορές ιστορίες στο σχολείο. Δηλαδή. Που αναγκάστηκα εγώ να παρευρυθώ, ας πούμε, να μιλήσω με τη διευθύντρια για να κάτι να κάνει η διευθύντρια να σταματήσει το πράγμα. Τα μωρά μου ένιωσαν πολλές φορές το bullying στα σχολεία και στην προδημοτική και στο σχολείο. Πολλά μωρά που τυχαίνει να τους πούσει ένα τουρκός πορέα. Και έρχονταν και σου το έλεγα. Ναι, και τα μωρά έρχονταν σπίτι και κλαίαν και λαλούσαν μου το. Εγώ δεν το ανέχομαι το πράγμα. Να βλέπω τα μωρά μου να κλαίσει και να μου λαλούν το πράγμα ότι λαλούσαν τους Τουρκούς πορέ. Που τα πόθενω στα πόθεν, να πούν το μωρό μου έτσι. Πήγαινα στο σχολείο να βρίσκα τη διευθύντρια να ή στην προδημοτική την υπεύθυνη και έκαμε τις παράπονο γιατί να πούν το μωρό μου έτσι, ας πούμε, δεν έχει το δικαίωμα.
Γιατί να αλλαλούν τον μωρό μου το πράγμα, δεν το ανέχομαι. Και έκαμε τους την παρατήρηση, ένα, ένα ξανατύχε. Ως τώρα. Τους είχε εμπληγώσει όμως, σας περίδειχναν τα μωρά. Ο Χρήστος ήταν 10 χρονών, ήταν μεγάλος. Και στο σπίτι και κλαίνε το μωρό. Μάμα λαλή μου είπε μου έτσι και έτσι. Μωρό που κοφκιόνους του, έτσι μωρό που ας πούμε εγκοφκιόνους του εγκαταλάβει. Το ότι οι γονείς σου ξέρεις πολλά καλά ότι η μαμά σου είναι Νεοκύπριο, ο πατέρας σου είναι Νορκοκυπρίος κλπ. Τούτον είχε επηρεάσει καθόλου τη ζωή σου παλιά. Μιλώ για το αν εβίωσες καθόλου μπούλινγκ που άλλα παιδιά. Ναι, αλλά τώρα είναι όλα καλά. Όλα καλά τώρα. Ναι. Θέλω να σε πιέσω, γιατί ξέρω είναι ευαίσθητο θέμα τούτο. Σε ενοχλούσε τότε τον μπούλινγκ που εβίωνες. Πώς το σκέφτεσαι, τι έλαβες στους γονείς σου, στους φίλους σου που σε ενοχλούσαν. Σκέφτομαι το κάθε μέρα, ένιωθα άσχημα, αλλά ευτυχώς τώρα είναι όλα καλά και που μητσής μου τα έκανα. Τώρα είναι καλά όμως τα πράγματα. Άτομα τα οποία σου έκαναν παλιά μπούλινγκ σήμερα εφηλή σου. Ναι. Σημαίνει ότι εσύ τους εγκέρδισες, είναι ο χαρακτήρας σου. Ναι. Και δεδομένου ότι δεν είδα σωστή συμπεριφορά τους, τι έκαμες τότε και έκαμες να σου πω συγγνώμη ρε παιδί μου και να είσαστε φίλοι σήμερα. Τι, πώς αντεδράσες τότε. Δεν αντεδρούσα κάτι, απλώς ύστερα καταλάβαν το λάθος τους ότι έκαναν κάτι που δεν έπρεπε να κάνουν. Και ήρθαν, είπα μου συγγνώμη και είμαστε φίλοι πάνω από 3 χρόνια. Μπράβο τους. Και κάποιοι είμαστε και που γεννήθηκαμε και για μικρή και είμαστε φίλοι. Θυμούμαι ότι είπα μου ότι είμαι άσχημη και κάτι άλλο θυμούμαι. Ποιος σημαίνει ότι άσχημα, είσαι μια κούκλα. Κάποιες φίλες μου, αλλά πάλι γεννήκαμε φίλες. Α, ξεπεράσετε. Τώρα πώς είναι τα πράγματα με τα μωρά και την αντιμετώπιση τους. Εντάξει, τώρα αν έτυχε να μου πει κάτι, ας πούμε, ο Χρήστος ή η Θεκλία να τους πουν κάτι, διότι ως συνήθως άμα τους πουν κάτι έρχονται και λαλούν μου το. Έχει πολύ καιρό να έρθουν να μου κάνουν κάποιον παράπονο, που σημαίνει ραμίσαν τα πράγματα. Τώρα το κομμάτι της ταυτότητας, ναι. Δύο παιδιά χωρίς ταυτότητα, ναι. Πού το βρίσκεται μπροστά σας αυτό το πράγμα, αν μπορείτε να μας φέρετε κάποια παραδείγματα που δυσκολεύει τη ζωή και το μέλλον αυτό. Επάντου, διότι το θέμα είναι, έχουν πιστοποιητικά τα μωρά. Πας στο πιστοποιητικό γεννήσεως, γράφει τα νούμερα της ταυτότητάς τους. Ναι. Αλλά να πάει κάπου να χτυπήσουν τα νούμερα της ταυτότητας που γράφει πάνω, δεν υπάρχουν. Ναι. Για παράδειγμα τώρα, εγώ θέλω να πάρω τα μωρά μου στο γιατρό. Τον παιδίατρο, να. Δεν μπορώ να τα πάρω στον παιδίατρο ή στο γιασί. Ενώ εσύ πληρώνεις. Ναι, εγώ πληρώνω γιασί και ο άντρας μου πληρώνει γιασί. Τα μωρά μου δεν μπορώ να τα πάρω στον παιδίατρο. Γιατί δεν μπορώ να τα γράψω στο γιασί. Διότι δεν έχουν ταυτότητα. Πληρώνω τα όλα κανονικά. Το θέμα με ποδόσφαιρο. Ο γιος μου αρέσκει πολλά το ποδόσφαιρο. Παίζει σε ομάδα, να θέλουν έναν ειδικό... Το δελτίο υγείας. Δελτίο υγείας, για να μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, για να τα θέλει και τα πράγματα θέλει ταυτότητα. Ένα έχει ο Χρήστος. Νομίζω τώρα για να πάει γυμνάσιο χρειάζεσαι την ταυτότητα. Δεν έχει κάτι. Να πούμε να θέλουμε να πάμε ένα εξωτερικό, τα μωρά είναι πια από πότε. Ούτε εξωτερικό. Εντάξει, τώρα ας πούμε, δεν έχουμε ούτε την οικονομική ευχέρεια. Ας πούμε. Είμαστε πολλά χαγιά οικονομικά για να μπορούμε να πάμε κάπου. Αλλά και να πούμε να πάμε κάπου, δεν μπορούμε γιατί δεν έχουν ούτε το έναν το μωρό, ούτε το άλλον το μωρό, ούτε ταυτότητα, ούτε διαβατήριο. Τα μωρά δεν έχουν ταξιδέψει. Τίποτε.
Και αντιλαμβάνομαι ότι βλέπουν άλλα παιδιά στο σχολείο που θα πάνε διακοπές, ναι, οι γονείς, ναι, τους, εξωτερικό, ναι, κλπ. Και σας λένε κάποτε, ναι, ότι θέλουν να πάνε κάπου. Εμείς πότε να πάμε μάμα, εμείς πότε να πάμε μάμα, να μου να πω τον μωρό. Αφού και να τα καταφέρω καμιά φορά, ας πούμε, να μπορώ να πάω, αφού τα μωρά να έχουν ούτε ταυτότητας ούτε διαβατήρια, πώς θα τα πάρω. Είσαι ευτυχισμένος στην οικογένειά σου, όλα καλά. Λίον είμαι. Λίον. Ναι. Τι είναι που σε ενοχλεί. Ενοχλεί με γιατί είμαι 12 χρονών και δεν μου δίνουν ταυτότητα. Δεν σου δίνουν ταυτότητα. Εσύ ρώτησες τους γονείς σου να σου πούν γιατί μου δίνουν ταυτότητα. Ναι, ρώτησα τους. Και τι νομίζεις εσύ, ποιος είναι ο λόγος. Νομίζω πως είναι ο λόγος γιατί ο παπάς μου έπιανε την ταυτότητα μόλις γεννήθηκα. Ναι, έπιασε την ταυτότητα μετά που γεννηθήκετε εσείς. Ναι. Το ότι όλα τα άλλα παιδιά της ηλικίας σου, οι φίλοι σου έχουν ταυτότητα και εσύ όχι, του τον ενοχλήσε προσωπικά. Ναι, γιατί δεν μπορώ να πω που πότε. Τι έντιον που πιστεύεις ότι να σε βοηθούσε να κάνεις μια ταυτότητα που έμπορεις τώρα. Πάρα πολλά. Όπως να πάω ταξίδι, να πάω σε τόπους που δεν μπορώ, όπως τώρα που παίζω και ποδόσφαιρο, χρειάζομαι την ταυτότητα και στα σχολεία. Ναι. Και πειράζεσαι αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, δεν πήγες ποτέ σου ταξίδι στο εξωτερικό. Όχι, ποτέ μου στη ζωή. Θα ήθελες να πάεις, ναι. Ναι, πάρα πολύ. Πού θα ήθελες να πάεις. Ρωσία. Γιατί θέλεις να πάεις και στη Ελλάδα. Ρωσία. Α, και Ελλάδα. Ναι. Θυκιαβάζεις δηλαδή για άλλες χώρες. Ναι. Δηλαδή, ούτε σε αεροπλάνο δεν πήγες ποτέ να κάνεις ένα ταξίδι. Όχι. Ούτε σε βάρκα. Ούτε σε βάρκα. Ναι. Όταν ακούεις οι μαθητές σου, ακούεις φαντάζομαι που έπιαν διακοπές το καλοκαίρι. Ναι, ακούω. Τι ακούεις, τι λαλούν, ας πούμε, που έπιαν. Ας πούμε, ένας φίλος μου έπιαν με πλοίο. Κρουαζιέρα. Ναι, κρουαζιέρα. Πολλοί έπιαν στην Ελλάδα με αεροπλάνο. Τούτα. Τι νιώθει την ώρα. Την ώρα νιώθω και σκέφτομαι. Όλοι οι φίλοι μου έχουν ταυτότητα, αλλά εγώ δεν έχω. Θέλω να μου πεις λίγο τα όνειρα σου για το μέλλον. Τι ονειρεύκεσαι. Ονειρεύκομαι να πιω την ταυτότητα και να πάω ταξίδι. Θέλω να μου πεις λίγο τι εγγύνο που σε απασχολεί εσένα ως ένα νέο κοριτσάκι. Μένα να απασχολεί με για να πιω την κάρτα που χρειάζομαι για να μπορώ να πάνω που θέλω. Την ταυτότητα. Εννοείς. Ναι, την ταυτότητα. Ναι. Εν και πιες ούτε εσύ κανέναν ταξίδι, ναι. Όχι. Να ήθελες να πάεις. Ναι. Ούτε σε αεροπλάνο εμπήγες ποτέ. Όχι, ούτε σε πλοίο. Ούτε σε πλοίο. Και τούτο ξέρεις το ότι λόγω του ότι είναι στην ταυτότητα, ναι. Ναι. Στο σχολείο σου εσύ ακούεις άλλα παιδάκια που σχολιάζουν, που λένε που έπιαν διακοπές κλπ. Ναι. Τι θυμάσαι, τι έλεγαν. Που γίνα που θυμάσαι. Ας πούμε μια φίλη μου πιένει η Ρουμανία. Α, ναι. Ναι. Αλλά ένας φίλος μου ήταν από την Ελλάδα και ήρθε στην Κύπρο. Άρα και γίνος σε ταξιδέψε. Και νιώθεις έτσι παράξενα γίνει την ώρα που τους ακούεις. Γιατί θέλεις να πάει και εσύ. Ναι. Τι θυμάσαι που είδες για πρώτη φορά να γεννιούνται τα παιδιά σου, τι ένιωθες εκείνη την ώρα που γεννήθηκε ο Χρήστος. Ήταν, είμαι χαρούμενο πολλά. Ναι. Πρώτη φορά που. Ήταν πολλά ωραία πράγμα. Ένιωθες πολύ, ναι, χαρά, ναι, μέσα σου. Ναι. Πώς σε μεγαλώνετε, πώς τα πηγαίνετε με τις δουλειές, να χτίσετε σπίτι. Ναι. Ξέρω ότι είναι και λίγο δύσκολα τα οικονομικά. Ναι, πολλά ήταν δυσκολία. Εντάξει, πρώτα ενοικιάζαμε
περίπου 4 χρόνια. Ναι, στο ενίκιο. Μετά πιάμε το σπίτι και χτίζαμε τη σιγά σιγά. Ναι, πιάσε το χωράφι και χτίζεσαι. Ναι, ναι, άμα χρωστούμε το πολλά ακόμα. Μεγαλώνουν σιγά σιγά τα παιδιά, πάτε ναι. Να κάνετε τις διαδικασίες για ταυτότητα. Τι γίνεται τώρα με το θέμα? Μωρά, εδίασα μας του γεννησιόν του. Το πιστοποιητικό. Ναι, ο Τσέμε. Ναι. Και λαλί μας, επειδή γίνεται γερόν, ένοχοι του ταυτότητα και είναι εντύν του μωρά. Έτσι λαλί μας. Τώρα που αναγέννησε ξανά η γυναίκα μου μωρό, τα χάνω όγκη. Ναι. Ναι, είπε μας του Ισοδηρούλα, αν κάνεις τώρα παιδί, παίρνει ταυτότητα. Τα δύο παιδιά που υπάρχουν ήδη, και δεν την παίρνουν γιατί γεννηθήκαν πριν να πάρεις εσύ. Ναι. Τι σχολιάζεις για αυτό το πράγμα, πώς το βλέπεις εσύ? Ένα νόρμα πράγμα το πράγμα για πουλό μου. Ναι. Να μου να κάνω τον τόμορα. Ναι. Είναι με εντάξει. Που δυσκολεύτηκαν τι. Όπως δυσκολεύτηκα εγώ, δυσκολεύτηκαν και η μωρά μου. Ναι. Τι δυσκολίες βρίσκεται που έχουν ταυτότητα τα μωρά? Μωρά, τώρα ο γιος μου γίνηκε 12 χρόνο. Αρχέψαν και ζητούν του όπου να πάμε ταυτότητες του. Και αύριο μου να πάει στο σχολείο πάλι να ζητήσει. Και όπου να πάμε, βαρώσει πάλι ζήτουν το ταυτό, γιατί δεν πήγαινε μέσα στη Ρόρεκα. Ναι. Και δυσκολεύουμε και από εκεί. Ναι. Τι θα ήθελες να πεις σε τούτους που παίρνουν τις αποφάσεις? Θέλουμε την βοήθησή μας να πιάει η μωρά μου ταυτότητα του. Ναι. Τα μωρά λες σου κάτι για τον το θέμα? Ναι. Ο Χρήστος μου πολλά μαραζόνται. Τι σου λέει? Ήταν ένα μαραζόνι που δεν είναι ούτε ταυτότητες του. Δεν μπορεί να πάει καμιά τόπα. Ναι. Ούτε έξω επίαν ποτέ. Όχι, δεν επίαμε, γιατί δεν έχει ταυτότητα. Ναι. Ζητούσου κάποτε, ακούεις τους που λαλούν να θέλουν να πάει ένα ταξίδι. Ναι, ναι, έλεγε πολλά μωρά. Κάποτε αν βρίσκουμε, πάμε έτσι τρώτος που ζει κάπου πέτρια. Αλλά δεν μπορούμε να βγούμε από έξω. Ναι. Γιατί δεν έχει μωρά ταυτότητα. Πειράζει σε αυτό το πράγμα. Να πειράζει πολλά. Να πειράζει πολλά. Που δεν μπορούμε να περάσουμε από εκεί. Και δυσκολεύουμε και από εκεί τώρα, γιατί είναι και μωρό 12 χρόνο. Ναι, ως τα 12 είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Σαν θέκλει αν έκανε να μας ακόμα πρόβλημα, μα Χριστόν κάνει μας πρόβλημα και ακούει και ο μωρός και μαραζώνει. Ακούει και αμέσως το φράγμα. Ναι, ναι, ναι. Έχουν καλή σχέση με τον παππούν και η Γιαγιά Μπότζη? Ναι, έχει. Με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τι σχέσεις έχεις? Καλά. Ευτυχώς που εντζεζίνει γιατί βοηθούν μας. Ναι. Ναι. Στους άλλους παππούδες πώς πάεις? Ναι, πήγαινα. Α, πήγαινες. Τώρα ναι. Αρχίσαν και κάνουν σου δυσκολίες στο φράγμα, είναι. Ναι, δεν αρχίσαν, αλλά να αρχίσουν επειδή έκλεισα 12 χρόνια. Μάλιστα. Και σημαντικό μετά τα 12 να έχεις ταυτότητα για να ναι. πάεις. Δηλαδή θα σου στερήσουν και ο παππούν και η γιαγιά. Ναι, θα μπορώ να τους δω για πάρα πολλά χρόνια. Ας πούμε, μπορεί να γίνω και 25 χρόνια και να μην μου δοκούν ακόμα ταυτότητα. Ο Χρήστος πάει προπονήσει δηλαδή ναι. σε ομάδα. Ναι. Και μπορεί να προπονείται, αλλά επίσημα παίξει αγώνα, φαντάζομαι δεν γίνεται να παίξει. Προς το παρόβαλλον τον, αλλά σαν επίσημο. Ναι, ναι. ναι. Θέλει το χαρτί όμως. Σαν υποτιθέται να θέλω να πω στην πεθερά μου, τώρα άρχισε να μας πρόβλημα πάλι. Επειδή έκλεισαν τα 12, στο SBA θέλουν ταυτότητα για να το φύγουν να ρέξει. Στις βάσεις. Ναι. Δεν έχει ταυτότητα. Παντού, ό,τι κάνουμε, θέλουν ταυτότητα. Μα λογικό. Ο Χριστός σε μια ηλικία τώρα που θέλει την ταυτότητα του για να κάνει. Ότι ό,τι κάνουμε θέλει ταυτότητα.
Αυτόν τους επηρεάζει και τους ίδιους, το ναι, συζητούν. Ναι, το χρήστον πάρα πολλά. Η Θέκλη, εντάξει, λίγο μικρή κόμμα. Ναι. Αχώνεται, αλλά εν το πολύ βάλει, ας πούμε, τόσο πολλά ακόμα στο μυαλό της. Αλλά ο Χρήστος, επειδή μεγάλωσε, μπήκε μες στην εφηβεία, αχώνεται πολλά. Και συνέχεια, ας πούμε, ρωτάμε, «Μάμμα, γιατί μου διούν ταυτότητα, μάμμα, γιατί μου διούν ταυτότητα, θέλω και εγώ να πιω ταυτότητα όπως πιάνουν τα άλλα μωρά. Μωρά. Θέλω και εγώ να πάω έναν τόπο όπως πάντα άλλο μωρά». Συνέχεια αναχώνεται πάρα πολλά. Ναι. Εντάξει, και τώρα τα παιδιά το 12 είναι πολύ πιο μπροστά από την ηλικία ναι. τους. Γιατί το μυαλό τους μπορεί να 15-16 χρόνων και αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Εσείς ποιες ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα, πώς στείλατε επιστολές, κάνατε αιτήσεις, πού απευθυνθήκατε? Παντού. Ναι. Έκαμε πάρα πολλές κινήσεις. Έχει 4-5 χρόνια που συνέχεια, ας πούμε, και επιστολές έστειλα. Και τα χαρτιά μου όλα, τα πάντα, ας πούμε, πιστοποιητικά, τα πάντα και στον πρόεδρο, σε όλα, έστειλα τα. Τίποτε, ούτε απάντηση, τίποτε, ούτε μια απάντηση. Ούτε καν αρνητική απάντηση. Τίποτε, ούτε αρνητική, ούτε τίποτε. Ένα που ζητούν, δηλαδή, θέλουν, είμαστε Κυπραίοι, ας πούμε, θέλουν να μας φτιώξουν ήδη που είμαστε στην Κύπρο, να μας φτιώξουν τους Κυπρούς, τους ειδούν να μας φύγουν, να πάμε αλλού, να ζήσουμε, αφού εδώ είμαστε Κυπραίοι. Τώρα ο μόνος τρόπος, για παράδειγμα, για να κάνουμε έναν ταξίδι, τα παιδιά, ποιος είναι, τι σας υποχρεώνει το σύστημα να κάνετε, δηλαδή θα μπορούσαν να πάνε στα κατεχόμενα να εκδώσουμε εκεί ταυτότητα και από εκεί. Μόνο και το πράγμα είναι, ας πούμε, να πάω να βγάλω ταυτότητα των μωρών που ποτσί. Αλλά δεν θέλω να πάω να βγάλω ταυτότητα των μωρών μου που ποτσί. Ναι. Γιατί να μας αναγκάσουν να κάνουμε τον το πράγμα. Είμαστε Κύπροι πολίτες. Ναι. Ήδη να μας αναγκάσουν να φύγουμε που είμαστε στον τόπο μας. Να αναγκαστούμε να πάμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα, τι σε προβληματίζει? Σκέφτομαι να βγάλω και όποιο ταυτότητα. Άμα είναι εντύπωση του μωρά ταυτότητα. Άμα φοβούμαι και τούτη, άμα να πιάει μωρό ο Χρήστος, μπορεί και να ζητήσει και όποιο στρατό. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι σκέτα. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Προτιμώ το που πάω. Μα αφού δικαιούνται, για όνομα του Θεού, μωρά γεννηθήκαν ναι. δαμέ, με ναι, 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 τούτο που λάλλω, καταλάβεις. Ναι. Κάμνεις κάποιες σκέψεις ότι νιώθεις προδομένος, ρε παιδί μου, που είναι ναι, το πράγμα. Ναι. Μαραζώνω πολλά. Πέραν του θέματος με τις ταυτότητες, η οικογένεια έχει να αντιμετωπίσει και σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο κορονοϊός οδήγησε τη Σωτηρούλα εκτός αγοράς εργασίας τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ ο Σμάν αναγκάζεται να κάνει 2 δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και κάνεις και δουλειές τώρα? Δουλεύεις γενικά πολλά. Δουλεύω, ναι. Επειδή ξέρουμε ότι η Σωτηρούλα έχει 2 χρόνια να ναι. βρει δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι η κατάσταση της οικογένειας, οικονομικά? Είχα που παίρνουμε. Και που να σχολάνω, πάω και δική μου γεια που πιάνω κάτι έξτρα για να περάσουμε. Ναι. Πολλά δυσκολία. Ήταν λόγω του κορονοϊού που έφυγε η Σωτηρούλα ναι, ναι, ναι. δουλειά. Ναι. Εντάξει, μακάρι να βρεθεί κάτι. Μακάρι.
Τι σας αρέσει και αγαπνέτε με τα μωρά? Εσύ, τι σας αρέσει και αγαπνείς με το Χρήστο και η Θέκλια? Να πάμε ένα περίπατο μας, να πάμε βουνά, θάλασσα. Να μου πεις και λόγια για τα μωρά που μας θρούν τώρα και γελούν και περιπέζουν μας. Πέ μου λίγα λόγια για τον Χρήστο πρώτα, ο χαρακτήρας του. Ο Χρήστος είναι λεβέντης. Ναι. Είναι ακούει μας πολλά. Ακούει. Ακούει. Η Μιτσά. Τι είναι, λίγο νευρικός. Πώς θα είναι πήρε, πιστεύεις? Πότε να πάρει, εγώ πιστεύω να πάρει. Μάναν του. Μάλιστα, είναι καλά μωρά και ευκαιώ να τα χαίρεσαι πραγματικά. Ναι, πειράζομαι τώρα. Ναι, στιεύκουμε να όχι να... Αν σε εσάς δηλαδή η Θέκλια μετά. Θα μου πεις δυο λόγια και για τον παπά σου. Και ο παπάς μου αγαπάμε, αγαπώ τον και γιο, βοηθάμε και εκείνος. Κάνουμε πολλά πράγματα. Μαζί. Ναι. Τι σας αρέσει και αγαπνέτε μαζί ως οικογένεια, πού πάτε ας πούμε? Πάμε γυρούς, πάμε κάπου να φάμε ας πούμε και βλέπουμε και τηλεόραση μαζί με τη μάμα μου και τον παπά μου και τον αδερφό μου. Αγαπημένη. Ναι. Είσαι κανένα πρόγραμμα που βλέπεις και αρέσκει σου? Δεν ξέρω. Για τις 24 ώρες ήξερες για την εκπομπή ή τώρα μας έμαθες? Ναι, κάποιες φορές έχω όρο. Α, έβλεπες? Ναι. Θυμάσαι τίποτε που είδες? Θυμούμαι για τα θαύματα που ελαλούσα για τον Εφραίμ. Τον Άγιο Εφραίμ. Να μας πεις δύο λόγια για τον παπά και η μάμα. Πώς είναι ως παπά και η μάμα μαζί σας? Είναι πολλά καλή. Αγαπούς σας, σας στηρίζω. Ναι, αγαπούν μας πάρα πολλά. Ότι θέλουμε να πάσουν να μας το πιάσουν. Προσπαθούν, γιατί τώρα το λόγω του κορονοϊού μόνο ο παπάς μου δουλεύει. Ναι, θα κάνουν και πολλές δουλειές από ό,τι ξέρουμε. Ναι. Στον παπά και στη μάμα τι θα έλεγες, τι θα τους ευχόσουν? Να ευχόμουν να είναι καλά και ευχαριστώ για όσα προσπαθούν και κάνουν για εμάς. Μπράβο σου, Λεβέντη μου. Είσαι Λεβέντης. Και σου εύχομαι τα καλύτερα. Με την αδερφή σου πώς θα πάτε, καλές οι σχέσεις σας? Ναι, καλές. Ή μαλώνετε λίγα? Μαλώνουμε λίγα. Πόσα χρόνια διαφορά έχετε? Έχουμε 3 χρόνια διαφορά. Μάλιστα. Αλλά μαλώνετε λίγο, αλλά αγαπάστε. Ναι. Έτσι συμβαίνει με αδερφή. Ναι, αφού είναι αδερφή μου. Κυρία Σουδηρούλα μου, αν τώρα είχατε την ευκαιρία να στείλετε ένα μήνυμα στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι θα του λέγατε? Σας παρακαλώ, δώστε ταυτότητα των μωρών μου. Έχει τόσα χρόνια που βασανιόμαστε. Τίποτα άλλο να ζητούμε, να δω και τα ταυτότητα των μωρών μου μόνο. Εθκιό μωρά όπως τα άλλα μωρά. Μην τα βασανείτε άλλων. Ήσασταν κι εσείς πατέρας, παππούς, και ξέρετε τι σημαίνει να έχετε μωρά. Τι θέλεις για το μέλλον των μωρών, τι σκέφτεσαι? Αν να καταφέρουμε να πιέμε ταυτότητες του μωρά, να πάμε καμιά περίπατο εξωτερικά, όχι χρόνια που είναι πιέμε. Και θέλουμε να πάμε καμιά εξωτερικά έτσι όλοι μαζί. Λείπει σου το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Έχει 15 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι, δεν ευκήγαμε έξω. Αν ήταν μπροστά σου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι θα του ελάλες? Θα του ελάλω να μας βοηθήσει για να πιάσουμε την ταυτότητα και να μην έχουμε πρόβλημα. Να παίρνουμε όπου μπορούμε και να είμαστε μια χαρά. Ο μόνος που θα μπορούσε να με βοηθήσει είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Επειδή εντάξει, ένα σε δει ο κόσμος, μπορεί να σε δει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας σου ζητούσα να του στείλει μέσα από την εκπομπή
ένα μήνυμα, κοιτώντας τσάμε την κάμερα, τι θα του έλεγες του κύριου Αναστασιάδη? Θα του έλεγα να κάνει ό,τι μπορεί για να πιάω εγώ την ταυτότητά μου, γιατί πολλά παιδιά έχουν ουλή εκτός από μένα. Και βλέπω στην τηλεόραση ότι αγαπάς τα παιδιά, γι' αυτό ό,τι μπορείς κάνε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το απόψινό μας επεισόδιο. Η αδικία που υφίσταται η οικογένεια του Οσμάν και της Σωτηρούλας είναι εξόφθαλμη και θα πρέπει επιτέλους το κράτος να δει το ζήτημα ανθρωπιστικά. Εμείς, σε ό,τι μας αφορά, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε να βρουν τον δρόμο για την Ιθάκη τους. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.